Αγία να το πει. Ωραία. Το μα. Ωραία. Είχε ένα χαρτί από το Peace College να πάρουμε όσες πολλές να θέλουν στην Αθήνα. Στις δευτεροβάθμιες ήταν αυτό, όχι μόνο δεξιότητα. Πολύ λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα εκείνη τη στιγμή με το παιδάκι του Β2 από την άλλη, δηλαδή Γ2, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα θεατρικό. Τα κείμενα τα έχει γράψει η Νικολία, η Κωνσταντίνα Γκρεμουλά και η Άννα Μαρία Μουρακόβη. We don't have to take this back against the wall. We don't have to take this back against the wall. We don't have to take this back against the wall.
αλλά και τη σημαντική ίδια. Εμπειρίες που ο καθένας βίωσε με το δικό του μοναδικό τρόπο. 20 ετών σήμερα μπορούν και θέλουν να μοιραστούν τα δικά τους συναισθήματα για τους δικούς προβληματισμούς του τότε και του τώρα όσον αφορά το θέμα μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο μας καλεσμένο. Μέχρι Δευτέρα γυμνασίου όλα ήταν τέλεια. Πολλά λεφτά, ακριβά ρούχα και παπούτσια. Οι γονείς μου δεν μου χαλούσαν κανέναν χατήρι. Είχα ό,τι ήθελα, όποτε το ήθελα. Πήγαινα σε ιδιωτικό, ήμουν χαρούμενος. Αλλά όλα άλλαξαν όταν δουλειά του πατέρα μου άρχισαν να πηγαίνει πολύ καλά και έτσι κατέληξα τρίτη γυμνασίου στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς. Με άτομα τόσο κατώτερα, τόσο απολύτιστα και κακόμοιρα. Δεν μπορούσα, θυμάμαι, να συνεννοηθώ με κανέναν. Δεν μπορούσα να συζητήσω. Δεν ανήκα εκεί, δεν άντεχα. Η πρώτη μέρα θυμάμαι ήταν σωστή κόλαση. Τα παιδιά με κοιτούσαν αρνητικά, γελούσαν και μιλούσαν πίσω από την πλάτη μου. Ήμουν ο Φλόρος που είχε ιδιωτικό. Έτσι θέλω με γρήγορο τρόπο να ξανακερδίσω το χαμένο μου κύρος. Και πώς τα κατάφερες? Πολύ εύκολα. Με τη βοήθεια των γονών μου φυσικά. Έκανα αυτό που μου είχε πει ο πατέρας μου. Καλύτερα να ξεφοβούνται παρά να σε κοροϊδεύουν. Να υποθέσω λοιπόν ότι είχες ενεργό ρόλο σε εκφοβισμού. Δεν το έλεγα ακριβώς έτσι, απλώς έπρεπε να αποδείξεις όλους αυτούς που σε απαιτώ σεβασμό. Και πώς τα κατάφερες? Εύκολα, ξεκινώντας από το Μάριο. Εύκολος στόχος, φοβουτσιάρης. Τον πείραζα και έκλειε. Λες και του έκανα κάτι φοβερό, επειδή τον έλεγα για λάγια. Ή όταν του έβαζα καμιά κυκλοποδιά. Θυμάμαι κρυβόταν πίσω από ένα κορίτσι. Να δεις πώς το έλεγαν. Α, η Κρίστη. Αυτή η Κρίστη λοιπόν μου είπε μια μέρα πως άμα δεν ξαναπειράξω θα τα πει όλα στη διετή. Και τη μέναζε, θα ερχόταν ο πατέρας μου και δεν γινόταν τίποτα. Έτσι την έπιασα στο διάλειμμα από το λαιμό και έτσι είπα απειλητικά. Ξυπνήσουμε εγώ. Άμα τολμήσεις και το κάνεις το μετανιώστε πικρά και εσύ και αυτός. Αυτό το περιστατικό ήταν το ξεκίνημα της παρέας μου με κάθε παιδιά. Έγιναν αρχηγός τους, έκαναν ό,τι τους έλεγα. Αλλά βέβαια αυτή η Κρίστη δεν φοβήθηκε, τα είπε σε διευθυντή. Ο διευθυντής κάλεσε τους γονείς μου, αλλά αυτός με υποστήριξε. Τότε κατάλαβα πως έκανα το σωστό για μένα. Τα παιδιά που με κοροϊδεύαν στην αρχή με βλέπαν και έφευγα. Έγινα πάλι δυνατός και δημοφιλής. Ήμουν ο φόβος. Ρόζα, χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα μαζί μου. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι πολύ που μου έχετε δώσει αυτή την ευκαιρία να πω πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν κάποια παιδιά. Μου είπες, λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή, πως ήσουν παρατηρήτρια σαν περιστατικό βίας. Ακριβώς. Στο σχολείο όμως και σε πολλά άλλα σχολεία βέβαια, ήταν πολύ συνηθισμένο φαινόμενο η λεκτική βία. Βέβαια δεν είχα ακουστεί τίποτα για σωματική βία. Η λεκτική βία βέβαια είναι τόσο κακή όσο σωματική, αλλά δυστυχώς όχι τόσο εμφανές. Όπως σας είπα και πριν, δεν είχα ακουστεί τίποτα για σωματική βία. Μάλλον γι' αυτό σοκαρίστηκα τόσο πολύ με το περιστατικό το οποίο είδα στη δεύτερη γυμνασίου. Ξέρετε, κυρία Παπαπέτρου, δεν έχω ξαναδεί πιο πληγωμένο άνθρωπο στη ζωή μου. Όχι τόσο πολύ στο σώμα, όσο στη ψυχή. Μπορείς να περιγράψεις το περιστατικό αυτό? Δεν ήμουν μπροστά την αρχή. Θυμάμαι άφησα κάποια κλάματα στην πίσω του σχολείου. Πήγα να δω τι συμβαίνει. Είδα πέντε παιδιά να βαράνε άλλο ένα παιδί στο πάτωμα. Με το που με είδαν ήρθαν τρέχοντας. Πήγα να βοηθήσω το παιδί και τότε είδα ότι ήταν ο σωματής μου ο Μάριος. Πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλός μαθητής και συνεχώς συναισθαλμένος και διαφορετικός ως προς τις απόψεις του. Θυμάμαι το πρόσωπό του είχε εκδορές και τα χέρια του είχαν μόλωτες. Δεν ήξερα, αλήθεια, δεν ξέρω ακόμα τι θα του είχαν κάνει, αν άργουσα λίγο περισσότερο. Και πώς αντέδρασες? Έκατσα δίπλα του. Του είπα να μην φοβάται και τον βοήθησα να σηκωθεί. Εκείνος βέβαια δεν ήθελε να πάμε στην Ασημέρη. Δεν ήθελα να δούμε ούτε καθηγητές, ούτε οι μαθητές βέβαια. Τότε κάτσα και του μίλησα. Εκείνη, όσο του μίλαγα, είπε ότι σαν τα παιδιά μας παρακολουθούσαν ένα βήμα πληθυκό. Φοβόμουν βέβαια. Φοβόμουν όσο και αυτός. Φοβόμουν ότι εγώ θα ήμουν επόμενη. Σε λίγο ώρα ευτυχώς ήρθε η φίλη μας η Κρίστη. Εκείνη ήταν λίγο πιο δυναμική. Ήθελα να πάμε και μέσα στο γραφείο του διευθυντή, αλλά ούτε εγώ ούτε ο Μάριος το δεχτήκαμε.
Έφυγε πολύ θυμωμένο με τη στάση μας. Μετά, εγώ και ο Μάριος καθίσαμε και υποσχεθήκαμε ότι δεν θα πούμε σε κανένα. Ότι θα το προσπαθήσουμε να το ξεχάσουμε. Και ότι θα μείνει το μικρό μας μαστικό. Ήταν το μικρό μας μαστικό. Αλλά, κυρία Παπαπέτρου, όσο και αν ήθελα, όσο και αν προσπάθησα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, η ίδια σκέψη μου στήχε να το μυαλό κάθε φορά που τους έβλεπα. Άραγε, θα είμαι εγώ η επόμενη. Τώρα, μετά από 6 περίπου χρόνια, πώς το σκέφτεσαι? Τώρα καταλαβαίνω ότι έχω κάνει λάθος. Υπάρχουν γονείς εκπαιδευτικοί που το παιδί μπορεί, πρέπει να εμπιστεύονται και να με δουν. Δεν πρέπει αυτός που ασυλληφθεί να μένει ατιμόνιτος, γιατί δεν ξέρει ποτέ αν είσαι επόμενη. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν το φόβο να τους κυριεύει κάνοντας να δείχνουν αλήμωρα. Και κυρίως να μην αφήνουν άσχημες σκέψεις, να στοιχιώνουν το μυαλό τους και την ψυχή τους για πάντα. Χρήστο, μου είπες λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή πως ήσουν από τα παιδιά που σε προκαλούσαν να επιβληθείς στους ομιλικούς σου. Μάλιστα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να νιώθεις έτσι? Τότε δεν καταλάβαινα, απλώς ένιωσα. Ήμουν μόνο 14 χρονών. Δεν άντεχα τα καμπλιασμένα από φόβο σώμα για τον αδύναμο παιδιό. Το παιδιό μου χωρίς προσωπικότητα, αξιοπρέπεια και αυτοεκτίμηση. Σαν το Μάριο. Κάθε φορά που τον έβλεπα πήγαινα προς το μέρος. Κάθαμα το βλέμμα μου επάνω. Αυτός χαμηλώνε τα μάτια. Μου άρεσε που με φοβόταν. Μου άρεσε. Όσο με φοβόταν, τόσο με τραβούσε σαν μαγνήτης. Η κακομοιριά και η βλακεία του με θύμωνε τόσο πολύ. Το παιδί θύμα, το ανήμπορο, το αδύναμο. Με πνεύριζε η κάθε του κίνηση. Η μοναξιά του στα διαλύματα, η σιωπή του στην τάξη. Ο τρόπος που ντυνόταν, ο τρόπος που περπατούσε σκυφτός, όλα. Μετά, από να αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος έτσι. Να μην το θυμώνει τίποτα, να μην αντιστέκεται ποτέ. Τώρα, 20 χρονών περίπου, τι πιστεύεις ότι ξεχνεύεται τόσο πολύ? Ήταν σαν να ξαναζούσα εκείνες τις στιγμές. Εκείνες τις φοβερές στιγμές στο σπίτι μου. Όταν ο πατέρας μου φώναζε λόγια προσβλητικά στη μητέρα. Την έβριζε, την μείωνε. Καθόμουν πίσω από την πόρτα και κρυφοκοίταζα. Και αυτή δεν έβγαζε άφημα. Δεν αντιστεκόταν σε αυτή τη λεκτική βία. Δεν έκανε τίποτα, καμία αντίδραση. Έτσι παρέμενε και όταν αυτός φώναζε σε μένα. Τουλάχιστον όχι σωματικής βίας. Μόνο μια φορά με ένα παιδί της Δευτέρας. Το Μάριο. Ναι, τον Μάριο. Εγώ όμως δεν είχα καμία ανάμειξη. Οπότε δεν νομίζω πάνε ιδιαίτερα χρήσιμο στο ρεπορτάζ. Όλοι είναι χρήσιμοι, Μιχάλη, το αριθμό είναι να μην βλέπουμε επιφανειακά τα πράγματα, αλλά να εμβαθύνουμε σε αυτά. Εννοείς λοιπόν ότι δεν είσαι μπροστά από την αρχή. Ναι, απλώς τον είδα την ώρα που τον γυρνάνε κάποια παιδιά στην πίσω αυλή του σχολείου. Εκείνα τα παιδιά ήταν ένα σχολείο. Αφού ήταν λίγα χτυπημένο, στη συνέχεια έμαθα τι είχε συμβεί και ποιοι ήταν κάνει. Φοβό σου. Έχω εισπράξει πολύ εδώ το φόβο στη ζωή μου και εγώ πέτρε. Έχω πάθει ανοσίες αυτό και σε πολλά άλλα συναισθήματα. Τι εννοείς ανοσία σε συναισθήματα? Είμαι αγνός πατρός όπως έχει αποφασίσει το δικαστήριο. Η μητέρα μου είναι από την Αγγλία και ζει εκεί. Στα 3 χρόνια μ' άφησε σύνδημα. Από εκεί πήγα σε διάφορες οικογένειες, παίρνοντας και μη. Και εκεί έρχεται ο φόβος, στεναχώρια, θλίψη. Περισσότερες οικογένειες έπαιρναν παιδιά σαν και εμένα για το ποσό που έδωσαν το ίδρυμα, το 150 ευρώ περίπου. Οι περισσότεροι γονείς από ήταν απλά ανάδες γονείς. Και... Αυτό ήταν απίστευτο.
Ναι, οποιαδήποτε στιγμή σε επιστρέφανε στο ίδρυμα, όπως επιστρέφω τα ζωάκια στο πετσό. Πιστεύεις πως τώρα θα αντιδρούσε διαφορετικά? Δεν το συζητώ, γιατί μέσα στη ζωή, μέσα στην ατυχία ζωή μου, τη ζωή την οποία πέραξε άδεια μένα, στάθηκα πολύ τυχαίο. Στα 13 μου χρόνια, με έδειχνε ένα δοχή κυρία στην οποία ζούσα, γιατί είχε αποκτήσει τον πρώτο συγκόρη. Δεν είχα καμία θέση στην οικογένεια. Και εκεί βρέθηκα σε δίλημα. Πίσω στο έδειγμα είσαι ξένη πάλι οικογένεια. Προτιμήσα την οικογένεια. Θυμάμαι τόσο πολύ τι άνθρωποι ήταν αυτοί, θα με συμπαθούσαν, πόσο να με κρατούσαν. Τελικά η οικογένεια αυτή αποδείχθηκε σωτηρία. Μου έμαθε την πάρα πια γάρα. Ξέδαψαν από μέσα μου συναισθήματα παγωμένους. Έχω την αίσθηση, Μάη, ότι ο Μάριος ήταν άτυχο στη σχέση του μαζί σου. Πιστεύω πως αν σε γνωρίσει λίγο πιο μετά, πώς θα ήταν να τα γίνει φίλοι. Μα είμαστε φίλοι. Ένα χρόνο μετά και από την μετοχή των ανάδοχων γονιών μου, πήγα να του ζητήσω συγγνώμη. Όταν τα εξήγησα όλα, κατάλαβε τις τάσεις σου και το περιστατικό. Και από τότε είμαστε δύο πολύ καλοί φίλοι, έτοιμοι και όρημοι για να κάνουμε τα πάντα μέσα στον άλλο. Είναι σαν να σε ξέρω ήδη, μια και μιλήσαμε με τα υπόλοιπα παιδιά για το περιστατικό που πήρε. Όμω θα ήθελα να μου πει και εσύ, αν τη γνώμη σου είναι τόσο άσχημη. Καταρχά, πρέπει να πω πω δεν ήταν όλο το διάστημα. Απλώ τα υπόλοιπα δεν έδιναν σημασία στο τι περνάω. Τι να ήταν κι αυτά, δεν τα κατηγορώ. Το περιστατικό έγινε στην δεύτερη γυμνασία. Ήμουν ένα παιδί πολύ χαμηλό τώρα, πολύ καλό μαθητή. Δεν ενόχλησα ποτέ κανέναν, τουλάχιστον όχι συνειδητά. Να σε διακόψω. Είπες πως το περιστατικό συνέβη στη δεύτερη γνωσία. Μάλιστα. Να υποθέσω λοιπόν ότι στην πρώτη όλα ήταν καλά. Όχι, και τότε είχα δυσκολίες. Καθόμουν μόνος μου στο θρανείο, κανείς δεν ήθελε να κάτσει μαζί μου και όταν η καθηγήτρια έφερε κάποιο παιδί το οποίο έκανε φασαρία, αυτό δυσανασχετούσε και έβγαζε έναν μορφωσμό αηδίας. Γιατί πιστεύω. Όταν σε κάποια γιορτή του σχολείου, εσύ... Ναι, στην 25η Μαρτίου, τα χορεύαμε παραδοσιακούς χορούς. Ήθελα να συμμετάσχω. Τα παιδιά απεγνωσμένα βρίσκαν δικαιολογίες για να μην συμμετάσχω. Γιατί πιστεύεις ότι συνέβαινε αυτό? Δεν ξέρω. Ήμουνα εσωστρεφής. Τα ενδιαφέροντά μου ήταν εντελώς διαφορετικά από τα άλλα παιδιά. Έχουμε ενδιαφέρον το Facebook, τα ρούχα, τα κινητά και όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμα και τα μουσικά ακούσματά μου ήταν εκτός εποχής. Είχα βάλει και όλα στη μάνα μου να βρει ακούσματα της εποχής για να μπω λίγο μέσα στο κλίμα. Οι γονείς μου δεν γνώρισαν, κύριε Παπαπέτρου. Δεν ήθελα να ξέρουν και να τους στεναχωρήσω. Προσπαθούσα να είμαι καλό στα μαθηματά μου και να μην δημιουργώ προβλήματα στην τάξη. Εσύ πώς αντιμετώπισες αυτή την κατάσταση? Άλλοτε χαμογελούσα μήχανα, άλλοτε προσπαθούσα να δείχνω το ύφος που μου επιτίθονταν, αλλά μάλλον δεν έπειθα. Τι θεωρείς που κρατούσε μακριά σου? Ήμουν εσωστροφής, τα ενδιαφέροντά μου ήταν εντελώς διαφορετικά. Είχα βάλει κιόλα στη μάνα μου να βρει μουσική της εποχής. Προσπαθούσα να μπω στο κλίμα της μάνας, στην εποχή. Στην πρώτη λοιπόν, θα πω αυτό που λέμε, ψυχολογική βία. Πάμε τώρα στο περιστατικό της Βίλια. Και τότε είχα δυσκολίες. Και τότε οι κλεβασμοί έγιναν πιο επιθετικοί, οι κοριδίες περισσότερες. Οι καθηγητές είχαν καταλάβει και προσπαθούσαν να βρεθούν ήλιος. Αρνιόμουν τα πάντα, ακόμα και τις φωνές μου. Και τότε άρχισε και η σωματική βία. Μου πετάγανε τα πράγματα κάτω, μου πέραν πράγματα στην καθηγήτρια, όλα τέτοια πράγματα. Και τότε, στη Δευτέρα Γυμνασίου, με πλησίασαν 5 παιδιά, με πήγανε πίσω στην αυλή δίθεν για να μιλήσουμε. Με έσπρωξαν, με χτύπησαν, συνέχισαν. Τότε έπεσα κάτω και ήρθε η Ρόζα και η μετακρίση. Απίστευτο. Τι έλεγε καθώ σε χτυπούσαν? Πως τους κάνω τον έξυπνο, πως τους θεωρώ κατώτερους και τέτοια πράγματα. Μου είπαν ότι αν μιλήσω θα ήταν αυτό μόνο η αρχή και ότι τα χειρότερα μου περιμένουν εκτός σχολείου. Τώρα, 20 χρονών πια, γυρίζοντας το πότε, τι σκέφτεσαι για αυτά τα παιδιά? Να σας πω το θετικό, σκλήρινα και έγινα πιο δυνατός. Απ' την άλλη, ειλικρινά λυπάμαι που το λέω, δεν μπορώ να συγχωρήσω την διαφορία των παιδιών, αλλά ούτε και εκείνα τα συγκεκριμένα 5 άτομα.
πράξεις που κάνω έχουν γραφτεί ανεξίπλα στη μνήμη μου. Όσο και προσπάθησα, δεν μπόρεσα να τα αφορήσω. Μπορεί και αυτά τα παιδιά να είχαν προβλήματα, αλλά η βία που υπέστη μου κατέστρεψε όλη την δική μου ηλικία. Ειλικρινά λυπάμαι, αλλά ό,τι νιώθω δεν αλλάζει. Είσαι το κορίτσι, το οποίο παρά τα 14 του χρόνου δεν έμεινε απλώς παρατηρήτρια, αλλά αποκάλυψε χωρίς κανέναν ενδιασμό τι συνέβαινε. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν περίπου 6 χρόνια πίσω και διηγήσουμε σε αυτή την εμπειρία. Όπως ήδη σας έχουν πει, ο Μάριος ήταν ένα πολύ αμήλυτο και σωστρεφές αγόρι. Δεν μιλούσε σχεδόν σε κανέναν μας. Στα διαλύματα στις εκδρομές δεν καθόταν μαζί μας. Μου είχε προξενήσει πολύ το ενδιαφέρον. Ήθελα να τον γνωρίσω, να εξερευνήσω το χαρακτήρα του, να καταλάβω τι ήταν αυτό που τον έκανε τόσο ντροπαλό και συνισταλμένο. Μια μέρα που είχαμε κενό, πήγα και έκατσα δίπλα του και τον άρχισε να ρωτάω δειλά-δειλά για τα μαθήματα. Έκανα το ίδιο αρκετές φορές και είδα πως η παρέα μου του προξενούσε ευχαρίστηση. Σιγά-σιγά κατάλαβα πως πίσω από αυτό το πολύ κλειστό παιδί κρύβεται ένα άτομο πολύ φιλικό, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολύ ευγενική ψυχή. Παρ' όλα αυτά, όταν βρισκόμουν με άλλη παρέα, δεν έρχονται να κάτσει μαζί μου. Είχατε μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετώπισε με κάποια άλλα παιδιά? Ναι, αν και το είχα ήδη καταλάβει. Βλέπετε, είχα περάσει μια παρόμοια περίπτωση με τον αδερφό μου που είναι 3 χρόνια μεγαλύτερός μου. Πονάει πολύ να βλέπεις κάποιον που αγαπάς τόσο πολύ να κλαίει σχεδόν καθημερινά και να μην μπορείς να κάνεις κάτι για να τον βοηθήσεις. Στην περίπτωση του Μάριου. Στην περίπτωση του Μάριου ήμουν πλέον αρκετά όρημη για να επέμβω κιόλας, ενώ με τον αδερφό μου έμενα απλά παρατηρήτρια. Ο Μάριος δεν προσπάθησε να σταματήσει. Φυσικά, φοβόταν. Γι' αυτό και δεν το έκανα αμέσως. Όταν όμως η Ρόζα μου είπε για τη σωματική βία που του ασκήθηκε, σκέφτηκα ότι κύβος ερήφθη. Δεν φοβήθηκες για τη φανατύπινα? Ούτε καν το σκέφτηκα. Είχα δεχτεί απειλές από εκείνη την παρέα πολλές φορές, αλλά δεν πτωήθηκα στο ελάχιστο. Βλέπετε, η οικογένειά μου με έχει μεγαλώσει με έντονο το αίσθημα του σεβασμού, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων, όχι μόνο το δικό μου, αλλά και όλων των ανθρώπων. Την επόμενη μέρα πήγαμε γρήγορα και αποφασιστικά βήματα στο γραφείο του διευθυντή. Είπα τα πάντα. Όταν τους επέβαλε τις ποινές, ένιωσα δικαίωση για τον Μάριο. Ήταν κάτι άλλωστε που μου χρωστούσε και στον αδερφό μου. Την έξι έπαιρνε αυτό που έκανες, Κρίστη. Έκανα αυτό που μου έλεγε η συνείδησή μου, οι αρχές και οι αξίες που έχω πάρει από την οικογένειά μου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας όταν βλέπουμε να παραβιάζονται και μάλιστα με βίαιο τρόπο η προσωπικότητα και τα δικαιώματα του καθενός.